ήρθα σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον, καθώς όλο αυτόν τον καιρό που πολιτεύομαι ως δημοτικός σύμβουλος, τα περισσότερα τα ζητήματα που καλούμε τώρα ως τοπικός αντιδήμαρχος να αντιμετωπίσω μου ήταν ήδη γνωστά. Ο κόσμος είναι ήδη γνωστός και επομένως υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι γνωρίζουμε και τα προβλήματα του καθενός. Ξεκινήσαμε λίγο άσχημα καθώς είχαμε την απότομη στάθμη στο ύψος του πετάλου. Ευτυχώς ήταν κάτι εντελώς παροδικό. Παρ' αυτό ήμασταν σε μια συνεχή επαφή. Τις πρώτες μέρες αντιμετωπίσαμε μάλιστα και δύο πυρκαγιές, και στις 1 του μηνός και στις 2. Ευτυχώς είχαμε αίσια κατάληξη. Σε αυτό που έχουμε δώσει έτσι, μεγάλη βάση είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν θέλουμε με τίποτα να διαταραχθεί η καλή σχέση που υπήρχε με τον Δήμο, με τις υπηρεσίες του Δήμου, και αυτό που κάνουμε από την πρώτη μέρα της εγκατάστασης είναι να δίνουμε άμεσες λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας σε όλο τον καταργούμενο Δήμο Φερών, καθώς οι αρμοδιότητες μου αγγίζουν όλο τον πρώην Δήμο Φερών. Υπάρχει πολύ μεράκι, έτσι υπάρχει θέληση και θα παλεύουμε και παλεύουμε καθημερινά για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Άρκει ένας άνθρωπος. Στο παρελθόν ήταν ο Δήμαρχος, ήταν οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των κοινοτήτων που πάλι υπάρχουν βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι με αυτό το αντικείμενο που ασχολούμαι εγώ, προηγουμένως ασχολούνταν 7 άτομα, δηλαδή ο Δήμαρχος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 2 αντιδήμαρχοι, 3 πρόεδροι επιχειρήσεων. Είναι λίγο δύσκολα, αλλά θεωρώ ότι με μεγάλη υπομονή και επιμονή μπορούμε να τα καταφέρουμε έτσι και να δείξουμε και στους συμπολίτες μας ότι πραγματικά η Δημοτική Αρχή ως ο πρώτος θεσμός στον οποίο μπορούν να απευθύνονται είναι κοντά τους, τους αντιλαμβάνεται, τους συμπονά και δείχνει έτσι και μια κοινωνική ευαισθησία.